της τροχέας του αρχηγείου της αστυνομίας. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευρυπίδου. Καλό μεσημέρι. Ναι. Όντως, σε σύνδεση να πούμε στο Skype, με συγχωρείτε. Ναι. Να πούμε ότι χθες έγινε αυτή η σύσκεψη, ειδικά μετά την πρόκληση των τελευταίων απανωτών των θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Ναι. Έγινε αυτή η σύσκεψη με στόχο να ακουστούν και περαιτέρω απόψεις από ό,τι ήδη υπάρχουν. Έχουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος ακολουθείται τις δράσεις του, αλλά αυτή η έξαρση σίγουρα ανησύχησε τις αρχές. Έγινε αυτή η σύσκεψη. Έγινε μια ανάλυση από πλευράς αστυνομίας, ειδικά των θανατηφόρων συγκρούσεων που είδαμε. Μια από τις διαπιστώσεις είναι ότι αρκετοί από αυτούς τα θύματα είναι αλλοδαποί, είτε αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι, είτε είναι άτομα τα οποία επισκέπτονται την Κύπρο. Έχουμε δει επίσης ότι δυστυχώς πάρα πολλοί από αυτούς είναι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι δεν φέρουν ούτε το κράνος τους, είναι επιβάτες ή οδηγοί οχημάτων, οι οποίοι δεν φέρουν τη ζώνη ασφαλείας. 80%, 83% έχει να κάνει για τη ζώνη ασφαλείας και 60% για το κράνος. Ναι. Είναι αρκετά ανησυχητικά αυτοί οι αριθμοί. Συνεπώς, κάποια από τα μέτρα εστιάζονται στην ενημέρωση, στην άμεση ενημέρωση που μπορεί να υπάρχει στο κοινό, είτε αυτό γίνεται μέσω μηνυμάτων. Κάτι που θα επιστρατευτεί είναι το εταιρείες οι οποίες έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, αν εισαγωγής, για παράδειγμα, χάρη αυτοκινήτων, στις διαφημίσεις που κάνουν να προσφέρουν και έναν κομμάτι που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, μηνύματα της οδικής ασφάλειας. Είναι φιλμάκια τα οποία έχουν ετοιμαστεί ήδη και θα προωθηθούν και αυτά περαιτέρω. Έχουν να κάνουν με τις ζώνες ασφαλείας, τη χρήση του αλκοόλ, την επικίνδυνη οδήγηση κλπ. Τα οποία θα προωθηθούν περαιτέρω. Είναι έρευνες που θα γίνουν για το πώς αντιμετωπίζει κυρίως το κοινό το θέμα της οδικής ασφάλειας, έτσι ώστε να μπορούν, είτε αν χρειάζονται τα ανάλογα μέτρα, τέλος πάντων, που μπορεί να χρειάζονται να προσανατολιστούμε προς αυτά. Και είναι φυσικά και από την άλλη το θέμα της αστυνόμευσης, της επιβολής της νομοθεσίας για εκεί που πρέπει να γίνει, όπως έχουμε το αλκοόλ και άλλες ουσίες, και το κομμάτι των νομοθεσιών που πρέπει να προχωρήσουν, πρέπει να εξυγχρονιστούν κάποιες από αυτές, πρέπει να τροποποιηθούν. Όλα αυτά, τέλος πάντων, συζητήθηκαν χθες. Προωθούνται αυτά που μπορούν να προωθούν μέσα, με στόχο πάντα την πρόληψη. Κύριε Ευρυπίδου, να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα λέτε, και γι' αυτό και είχαν κληθεί και επιχειρηματικοί φορείς τώρα με τις διαφημίσεις να υπάρχουν τα ανάλογα μηνύματα για εκπαίδευση και όλα τα υπόλοιπα, και με την αστυνόμευση να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Όλα αυτά υφίστανται και υπάρχουν. Δηλαδή, πέραν του κομματιού αυτό, υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρονται στην οδική ασφάλεια και στην προσοχή που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι οδηγοί. Τίποτα δεν δουλεύει όμως, κύριε Ευρυπίδου. Δεν ξέρω αν δεν το διαπιστώνετε εσείς, γιατί το διαπιστώνουμε εμείς. Το βλέπουμε. Εσείς βλέπετε και τους αριθμούς, άρα πρέπει να έχετε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από εμάς. Και θα πρέπει ίσως να εγκαινιάσετε νέες μεθόδους. Ίσως η επιτόπια καταγγελία ακόμα και από πολίτες. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού, παραδείγματος χάρη, μπορούν να κάνουν ήδη οι πολίτες καταγγελία και να πηγαίνει απευθείας. Και όσοι δεν φέρουν προστατευτικό κράνος, αφού εντοπίζεται, παραδείγματος χάρη, στους μοτοσυκλετιστές το μεγαλύτερο πρόβλημα, να μπορούν και άμεσα να γίνονται οι διαδικασίες για δίωξή τους. Ναι, να πούμε ότι αν δούμε τα στοιχεία, φυσικά η εικόνα, θα έλεγα, η συνολική εικόνα είναι πολύ πιο καλή από ότι αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται τις τελευταίες 5-6 μέρες. Ναι. Υπάρχει και μια έκθεση που βγήκε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δείχνει και μείωση 36% στα θανατηφόρες συγκρούσεις. Και στις σοβαρές συγκρούσεις είμαστε πρώτοι ως χώρα στη μείωση της τελευταίας δεκαετίας. Άρα γίνονται πάρα πολλά, υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν όντως πράγματα που γίνονται, όπως το έχετε αναφέρει. Εκείνο που θέλουμε έτσι να δώσουμε περισσότερη έμφαση είναι, βλέποντας αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, να δούμε αν κάπου πάει λάθος, αν κάτι χρειάζεται να γίνει έξτρα περισσότερο από ό,τι
έχουμε τώρα ή κάνουμε μέχρι τώρα, να το κάνουμε. Ναι. Σίγουρα έστω και μία ζωή να σωθεί, έστω και μία ζωή να χαθεί από την άλλη, για μας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δοθεί κάθε έμφαση, κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να γίνεται. Ναι. Συνεπώς και αυτά τα έξτρα τα πραγματάκια που μπορεί να κάνουμε, θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν, έτσι ώστε τουλάχιστον να σταματήσει αυτή η έξαρση που υπάρχει αυτό το διάστημα. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς και να πούμε «ΟΚ, okay, είναι αυτά που ξέρουμε, είναι αυτά που κάνουμε και συνεχίζουμε». Θέλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Είδαμε, όπως σας έχω πει, έχει να κάνει με αλλοδαπούς. Ενώ δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν γύρω στο 30% τα θύματα που είχαμε. Τώρα βλέπουμε να ξεφεύγει το 60%. Άρα είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε. Με αλλοδαπούς εννοείται με τουρίστες ή άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο? Είναι περισσότερα είναι αυτά που διαμένουν, αλλά ενώ στις προηγούμενες χρονιές, τελευταία δεκαετία θα έλεγα, είχαμε μόνο έναν νεκρό τουρίστα, κάποιες χρονιές και καθόλου. Τώρα βλέπουμε είναι μισή το έτος, 6 μήνες, και έχουμε ήδη 3. Άρα, δεν κάνω λάθος, είναι 3. Και άλλους τραυματίες. Άρα είναι κάτι που θα πρέπει να του δώσουμε έτσι περισσότερη προσοχή για να σταματήσει αυτό, αν είναι δυνατόν άμεσα ή να μην συμβεί στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε, κύριε